ευχηθώ καταρχάς μια καλή κοινοβουλευτική θητεία σε όλα τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ιστρόπον ώστε να είμαστε χρήσιμοι ως εθνική αντιπροσωπεία στις προκλήσεις που αναμφίβολα είναι μπροστά μας. Και επιπρόσθετα να ευχαριστήσω τις Ηρακλειώτισσες και τους Ηρακλειώτες που για άλλη μια φορά με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. Μια εμπιστοσύνη η οποία ουσιαστικά συνιστά και μια βαριά τιμή για μένα προσωπικά. Τώρα, είναι προφανές από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού εχθές ότι στον πυρήνα των εξαγγελιών του ουσιαστικά εδράζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Στην υγεία, στην οικονομία και βέβαια στην παιδεία. Ουσιαστικά δηλαδή στο κοινωνικό κράτος. Και αυτό που διαφάνει από την τοποθέτησή του είναι ότι η προσπάθεια περαιτέρω διείσδυσης και ιδιωτικοποίησης σε αυτούς τους κομβικούς φορείς για το ελληνικό κράτος θα υπάρξει και θα έχει και συνέχεια. Ποιος μπορεί να διαφωνήσει βέβαια με το στόχο για τη μείωση της ανεργίας κάτω από 8% που εξήγηλε? Ποιος μπορεί να διαφωνήσει με τον στόχο μείωσης του λόγου χρέους προς το ΑΕΠ κάτω από 140% που ολοστοιχαίως επεκτάθηκε διονγκώθη επί των ημερών του? Ποιος δεν θέλει την αύξηση των εξαγωγών, ένα ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών που επίσης διονγκώθη επί κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη στην προηγούμενη τετραετία? Όλα αυτά είναι έβηχα λόγια, τίτλοι, προσδοκίες που καλλιεργεί η κυβέρνηση και πραγματικά όλα θα κρυφθούν στην πράξη. Γιατί η επιτομή του λόγου πάντοτε και ειδικά του πολιτικού λόγου είναι οι πράξεις μας. Το βασικό μας πρόβλημα των χθεσινών εξαγγελιών είναι ο τρόπος με τον οποίο αποκάλυψαν το τεράστιο έλλειμμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας του κ. Μητσοτάκη. Μια σειρά από σκηνοθετημένες ιστορίες που ομολογουμένως περιγράφουν ένα φωτεινό μέλλον για τη χώρα μας, αλλά δεν δείχνουν καθόλου μα καθόλου ρεαλιστικές στην πράξη, στην υλοποίησή τους. Ας πάρουμε για παράδειγμα τις φοροαπαλλαγές ή τις αυξήσεις στους μισθούς στο δημόσιο τομέα. Ενδιαφέρουσες εξαγγελίες. Και εδώ θα είμαστε να ελέγξουμε την κυβέρνηση για την υλοποίησή τους. Σε αυτό το σημείο να πούμε, ερίστον παρόδο, ότι διέπονται από μεγάλη αναντιστοιχία σε αυτά που εξαγγέλθησαν εχθές και σε αυτά που έχουν κατατεθεί από την ελληνική κυβέρνηση στο μεσοπρόθεσμο, που συνιστά και είναι ευαγγέλιο όσον αφορά τις νόρμες και τους κανόνες που θα πρέπει η ίδια η ελληνική κυβέρνηση και η πολιτεία να τηρεί. Αλλά ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός μας ενημέρωσε μέσα σε όλες αυτές τις θετικές και ευίωνες εξαγγελίες, μας ενημέρωσε ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα θα είναι, λέει, λογικά, καθώς η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα έρθει σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά. Νομίζω ότι αυτό είναι η επιτομή του οξύμορου. Πώς είναι δυνατόν να εξαγγέλνεις μέτρα, και μάλιστα πολύ αισιόδοξα, την ώρα που δεν έχεις κλείσει για το κομβικό, το θεμελιώδες που ποιο είναι? Είναι η αναγκαιότητα, η υποχρέωση της χώρας μας να παράξει πρωτογενή πλεονάσματα, άρα και δημοσιονομική επίπτωση. Ας πάρουμε όμως για παράδειγμα, πάλι σε αυτή τη λογική της πλήρους αναξιοπιστίας της κυβέρνησης, τα δημόσια έργα. Στις πραγματικές δηλώσεις από αυτό εδώ το βήμα, 4 χρόνια και 7 μέρες πριν, ήταν Ιούλιος του 2019, όπου ο κ. Μητσοτάκης εξήγηλε 5 εμβληματικά έργα. Και μάλιστα με ιδιαίτερο στόμφο και με επικοινωνιακό ντεμαράζ μετέπειτα, ώστε να φτάσουν στην κοινωνία. Ποια εμβληματικά έργα ήταν αυτά? Ήταν η ενοποίηση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ήταν η μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού. Ήταν η αξιοποίηση του Τατοίου. Ήταν το Μητροπολιτικό Κέντρο στο Κερατσίνι. Και βέβαια η αναβάθμιση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Από τα παραπάνω, κύριοι συνάδελφοι, τι έλαβε χώρα, τι έγινε? Τίποτα, αν εξαιρέσουμε κάποιες δεντροφυτεύσεις πρασίνου στη ΔΕΘ. Αυτό συνιστά αναξιοπιστία. Τώρα, ας πάμε λίγο για την πράσινη Ελλάδα, που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης εχθές και προσπαθεί, οφείλω να πω, με έντεχνο τρόπο, αλλά επίπλαστο, εδώ και 4 χρόνια να μετατρέψει εαυτόν σε έναν πράσινο πρωθυπουργό. Πάλι είπαμε όμως ότι η επιτομή του λόγου είναι οι πράξεις μας. Και νομίζω ότι πράττει άλογα για το ζήτημα της πράσινης μετάβασης της χώρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα μέσα σταθερής τροχιάς και οι συγκοινωνίες, όπως για παράδειγμα τα τρένα, τα οποία ξέρουμε ότι είναι μακράν το φιλικότερο μέσο που υπάρχει στον κόσμο. Και ουσιαστικά εναντιώνεται στην εκπομπή ρήπων και ισορροπεί το ισοζύγιο αυτό. Τι έγινε στη χώρα μας, σε μέσα σταθερής τροχιάς και δι' στα τρένα?
Νομίζω τα Τέμπη έρχονται κοφαντικά να απαντήσουν στον κύριο Μητσοτάκη γιατί τι συνέβη. Πάμε στη χωροταξία. Η προπροηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατέβαλε άοκλες προσπάθειες να συμμαζέψει αυτό το αδιανόητο μπάχαλο το οποίο οι προηγούμενες κυβερνήσεις για δεκαετίες είχαν δημιουργήσει στη χωροταξική υποδομή και υπόβαθρο της χώρας μας. Ξεκινήσαμε τα τοπικά σχέδια, τα οποία είναι το Ευαγγέλιο χωροταξικά για οποιοδήποτε αναπτυξιακό πυλώνα να μπορούν να προχωρήσουν περαιτέρω. Τι συνέβη, 4 χρόνια πραξίας. Αυτός είναι ο πράσινος πρωθυπουργός και η πράσινη Ελλάδα που εξαγγέλει τώρα, 4 χρόνια μετά. Πάμε στο ΔΔΕ, την αναγκαιότητα επέκτασης του δικτύου για να μπορούν να παραχθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι προαπαιτούμενο γι' αυτό, γιατί μας οριοθέτησε ένα στόχο επίσης υπεραισιόδοξο παραγωγής αμέσως ανανεώσιμων πηγών ενέργειας άνω το 60-70%. Πώς? Την ώρα που ο ίδιος δεν πράττει τα αυτονόητα. Και ποια είναι τα αυτονόητα? Η επέκταση του δικτύου παντού για να μπορούν να παράξουν όχι μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και ακόμα και οι ιδιώτες στις κατοικίες τους ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η υποβάθμιση δε, για να μην πω πλήρη απόκρυψη του σημαντικού εργαλείου της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι άλλο από τις ενεργειακές κοινότητες, σε αυτή την λογική εδράζεται. Όχι σίγουρα στην πράσινη. Και βέβαια το ζήτημα της περιοχής Natura, το είχαμε θίξει στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, όπου οι επενδύσεις έρχονται ad hoc και με περίεργο τρόπο μέσα σε ακόμα περιοχές Natura. Δεν νομίζω ότι αυτό συνιστά πράσινη Ελλάδα, δεν νομίζω ότι αυτό συνιστά όραμα για μια πράσινη μετάβαση. Πάμε τώρα όμως στο μεγαλύτερο ζήτημα αναξιοπιστίας του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Τη συνταγματική αναθεώρηση. Από την επόμενη κιόλας της εκλογικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας βγήκαν πολλά κυβερνητικά στελέχη να περιφέρουν τη συνταγματική αναθεώρηση ως το μεγάλο λάφυρο της άνετης εκλογικής τους επικράτησης. Αυτό λέει εξασφάλισαν. Τι περιεχόμενο, κύριοι συνάδελφοι, θα έχει. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Τι περιεχόμενο θα έχει η συνταγματική αναθεώρηση? Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα δευτερεύον νόμο που θα διεκπαιρεώσει οποιοδήποτε υπουργός ευθύνης. Η συνταγματική αναθεώρηση συνιστά κομβική σημασία πολιτική κατεύθυνση. Και βέβαια, το άρθρο 16 που ανέφερε ο Πρωθυπουργός και η τροποποίηση, η ιονή τροποποίηση του οποίου δρομολογεί η κυβέρνηση, είναι βέβαιο ότι θα μας βρει και πολιτικά και κινηματικά απέναντί της. Όμως, τι άλλο σκοπεύει να κάνει? Σκοπεύει να θίξει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων? Σκοπεύει να εισάγει προβλέψεις που να εξασφαλίζουν την αιώνια λιτότητα κατά το γερμανικό σύνταγμα? Τι άλλο? Και πάνω απ' όλα, σας προειδοποιούμε. Μην διανοηθείτε να ακουμπήσετε, να αγγίξετε τις προβλέψεις που προστατεύουν το φυσικό πλούτο και τα δασικά οικοσυστήματα της χώρας μας. Τότε είναι βέβαιο ότι θα βρείτε το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας απέναντί σας. Ευχαριστώ.